Μια σειρά από ξεχωριστές συναυλίες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν από αύριο οι καρδιτσιώτες. Το Φεστιβάλ των Λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου φέτος είναι ακόμη πιο εμπλουτισμένο και αναβαθμισμένο, ενώ σε όλες τις συναυλίες η είσοδος είναι ελεύθερη. Από σήμερα μέχρι και την Τρίτη θα έχουμε ένα εξαήμερο συνεχών εκδηλώσεων, μεγάλων συναυλιών, θα έλεγα πανελλήνιες απήχησης, με το στόχο που έχουμε ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, με τη συνεργασία των Δήμων της Νευρόπολης και του Δήμου Θαυμασίου, αλλά και συνολικά των Δήμων του νομού μας, να καθιερώσουμε το Φεστιβάλ Λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου ως ένα θεσμό πανελλήνιας εμβέλειας. Σε αυτά τα πλαίσια, από σήμερα ξεκινούν οι συναυλίες, οι οποίες τονίζω είναι όλες με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα, λοιπόν, Πέμπτη, η Νάντια Καραγιάννη και ο Γιώργος Σακελαρίου θα είναι στο Θέατρο Κτημένης. Την Παρασκευή και το Σάββατο στο Βοτανικό Κήπο θα έχουμε τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τον Δημήτρη Σταρόβα και το Σάββατο τον Γεράσιμο Ανδρεάτου. Την Κυριακή ο Σοκράτης Ομάλα μας θα είναι στο Θέατρο της Κτημένης, όπως και ο Λάμπρος Φιλίππου με το συγκρότημα Γιάννης στην ίδια περιοχή, δηλαδή στην Κτημένη, την Δευτέρα. Την Τρίτη θα κλείσει αυτός ο κύκλος, ο πλούσιος κύκλος των συναυλιών, με την εκδήλωση και το τραγούδι το δημοτικό του Παναγιώτη Λάλεζα, που είναι ένας από τους πιο αξιόλογους νέους καλλιτέχνες. Και θέλω να πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις ξεκινάνε στις 9.30 το βράδυ.